Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο, σε ακόμη μια Κυριακή που θα είμαστε μαζί για να τσεκάρουμε τα δικά σας setup. Πριν όμως περάσουμε στα setup και στο χορηγούμενο μήνυμα για αυτό το βίντεο, θα ήθελα να περάσετε στο βίντεο που ανέβηκε την Τετάρτη, γιατί εκεί πέρα ξεκινά ένα τεράστιο project σε αυτό το κανάλι για όσους δεν το έχετε δει. Στην ουσία ανήκει σε ένα χώρο, ένα καινούριο στούντιο που θα γίνει μια σειρά από βίντεο και πηγαίνετε να το τσεκάρετε γιατί μάλλον κάποιοι από εσάς μπορείτε και να βοηθήσετε κιόλας. Εφόσον λοιπόν έφυγε αυτό από τη μέση, πάμε να δούμε το χορηγούμενο μήνυμα και να ξεκινήσουμε. Το enemba.com βρίσκεται για ακόμη ένα βίντεο εδώ και τι θα βρείτε τώρα θα ρωτήσετε. Εκεί μέσα σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο και mob site θα βρείτε όλα τα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Βέβαια, δεν έχει μόνο παιχνίδια, έχει και έξτρα πραγματάκια, π.χ. αν κάποιο θέλει να αγοράσει V-Bucks ή αν θέλει να πάρει κάποιο DLC για παιχνίδι, οπότε τα πάντα γύρω από το gaming θα τα βρείτε εκεί μέσα. Χρησιμοποιείτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή για την εγγραφή έτσι ώστε να πάρετε ένα ευρουλάκι τζαμπαρία. Συν οπωσδήποτε πρέπει να βάλετε τον κωδικό Just Unbox It για επιπλέον 3% έκπτωση. Το πρώτο setup για σήμερα μας το στέλνει ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με κάτι έτσι λίγο πιο χαλαρό. Βέβαια, παρότι είναι χαλαρό το συγκεκριμένο, και εδώ πέρα το πρώτο που βλέπουμε είναι το Full RGB. Και αυτά είναι που μου αρέσουν κυρίες και κύριοι. Γιατί δεν έχουμε RGB μόνο πίσω από το γραφείο εδώ πέρα, που είναι με μία οθόνη και ο υπολογιστής πάνω για να τον καμαρώνει. Έχουμε και μια λεπτοτενία που περνάει περιμετρικά γύρω σε αυτό εδώ το έπιπλο παύλα ντουλάπι που έχει φτιάξει. Αυτό που μου αρέσει είναι η διάταξη του υπολογιστή, ενώ θα μπορούσε να τον βάλει εδώ στα δεξιά και να τον έβλεπε μέσα, έχει επιλέξει να τον βάλει το πλάι, ας το πούμε. Έτσι μπορεί και να καμαρώνει τι συμβαίνει εδώ. Φαίνεται και το RGB που έχει μπροστά ο υπολογιστής, είναι ότι κρύβονται και πάρα πολύ όμορφα τα καλώδια. Από ό,τι βλέπω, έχει και ένα ταξί μέσα. Ναι, πρέπει να είναι ταξί. Εδώ πιο απλά τα πράγματα, με μία οθόνη. Είπαμε όμως έχουμε και τον κρυφό φωτισμό, που από ό,τι βλέπω του έχει κρεμάσει λίγο η λεπτοτενία. Γιατί ενώ εδώ ξεκινάει όμορφα-όμορφα, εδώ χάνεται και εδώ ξαναεμφανίζεται. Οπότε μάλλον έχει κάνει μια τέτοια κούρμπα. Θέλει εκεί λίγο μαστόρεμα. Και στα δεξιά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει και ένα PlayStation 4. Οπότε δεν έχει μόνο τον υπολογιστή, έχει και την κονσόλα του. Και από ό,τι βλέπω κιόλας έχει μια έτσι καλή gaming οθονίτσα. Καταλαβαίνω ότι είναι Dell και καταλαβαίνω από τη βάση που έχει εδώ πέρα ότι θα είναι κάποιο ακριβό μοντέλο. Από πάνω εδώ βλέπουμε κάποια περιφερειακά, κάποια κουτιά από περιφερειακά, τον εκτυπωτή του. Και διάφορα εδώ βλέπουμε πίσω ότι είναι iPhone. Έχουμε και τα AirPods, οπότε ναι, έχουμε και ένα iPhone. Δεν νομίζω ότι έχω να πω πολλά πράγματα ακόμα. Οπότε πάμε στην επόμενη για να τσεκάρουμε τα περιφερειακά που χρησιμοποιεί. Και θα ξεκινήσω κλασικά με την οθόνη, που τι βλέπουμε εδώ πέρα, μια Dell 24 144Hz με 1ms. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια 1080p. Δεν μου έχει γράψει βέβαια τον κωδικό. Αν κατέβουμε τώρα πιο κάτω, βλέπουμε για πληκτρολόγιο ένα Logitech G413, για ποντίκι ένα Logitech G305 Lightspeed. Για mouse πάντα έχουμε ένα Nemesis που στην ουσία είναι Turbo X. Για ηχεία τώρα έχουμε κάποια Logitech Z110. Και τέλος τα ακουστικά που τα βλέπουμε να τα έχει και κρεμάσει εδώ στην οθόνη, έχουμε κάποια Corsair Void RGB Elite που είναι και ασύρματα. Πάμε να τσεκάρουμε γιατί συμβαίνει κάτω από το γραφείο. Και να εδώ η λεντοτενία που σε έλεγα, που έχει γυρίσει αυτό το κομμάτι και κοιτάζει προς τα κάτω. Γι' αυτό που πάνω δεν είχε τόσο ομοιόμορφο φωτισμό, μάλλον έχει ξεκολλήσει. Τα καλώδια δεν είναι τα καλύτερα που έχω δει, αλλά δεν είναι και άσχημα κιόλας. Μ' αρέσει έτσι πως έχει ισορροπήσει την μπαλαντέζα πάνω σε αυτό εδώ το μπριζάκι ασφαλείας. Πως τα έχει καταφέρει και τα έχει βάλει όλα εκεί. Δεν ενοχλούν στα πόδια, δεν φαίνονται και πάρα πολύ. Οπότε είμαστε μια χαρά. Η τελευταία φωτογραφία που μένει από το πρώτο setup είναι να δούμε και το τι συμβαίνει μέσα στο σύστημα, να δούμε δηλαδή μέσα τον υπολογιστή. Ναι, προηγουμένως είχα δίκιο, έχουμε ένα ταξί που πρώτη φορά βλέπω ταξί μέσα σε υπολογιστή. Συνήθως βάζετε κάποιες φιγούρες, δεν ξέρω εδώ πέρα το concept από πίσω. Θα ήθελα να μου γράψει βέβαια ο Γιώργος ένα σχόλιο από κάτω να μου πει τι σκέφτηκε και βάλε αυτή την φιγούρα μέσα στον υπολογιστή του. Από cable management τα πηγαίνει ok. Θα μπορούσαν κάποια πραγματάκια π.χ. αυτό το καλώδιο εδώ πέρα να φτιαχτούν λίγο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο και για να δούμε και τα πράγματα που χρησιμοποιούνται εδώ μέσα, που είναι έτσι σύγχρονα VFM πράγματα, οπότε έχουμε ένα VFM build. Για την ακρίβεια λοιπόν, το κουτί είναι το Aerocool Bionic V2. Για μητρική έχουμε μια ASRock B550 Phantom Gaming 4, όπου φιλοξενεί πάνω έναν AMD Ryzen 5 5600G, τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή από την AMD με πολύ καλά ενσωματωμένα γραφικά, οπότε φαντάζομαι ξεκίνησε με εκείνον και μετά πήγε στην κάρτα γραφικών, γιατί αν είχες κάρτα γραφικών να πας στον 5600G δεν βγάζει και πολύ νόημα. Με την stock ψυχρά είναι ο συγκεκριμένος επεξεργαστής, που αλήθεια είναι θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Βέβαια, εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι να μπει κάποια aftermarket έτσι να είναι λίγο καλύτερο το αποτέλεσμα. Για RAM τώρα έχουμε κάποιες G-Skill 16R στα 3000 MHz μόνο. Θα ήθελα σίγουρα σε αυτό το σύστημα να έβλεπα 3600 για το κάτι παραπάνω, να είχαμε καλύτερες επιδόσεις. Για κάρτα γραφικών τώρα έχουμε μια Zotac GTX 1660. Για SSD που δεν φαίνεται στη φωτογραφία, ένα Western Digital Blue στα 500 GB. Και τέλος, για τροφοδοτικό έχουμε ένα Corsair 650 Semi Modular 80 Plus Gold. Οπότε μάλλον είναι κάποιο TX. Πολύ
ωραίο το πρώτο setup, πάμε κατευθείαν στο επόμενο. Το οποίο μας στέλνει ο Κούτρο, ο Κουτρού, δεν ξέρω τώρα πώς προφέρεται. Είδα ένα nickname και στο email και απλά το έβαλα, δεν ξέρω σίγουρα. Ας με διορθώσει από κάτω. Και συνεχίζουμε λίγο στο ίδιο μοτίβο που είχαμε και στο πρώτο setup. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα το γραφείο μας με τον κρυφό φωτισμό από πίσω, με μία οθόνη, αλλά έχουμε και την κονσόλα μας. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί απλά να έχουμε μία οθόνη που να έχει και τον υπολογιστή και την κονσόλα, έχουμε κάποια μεγαλύτερη τηλεόραση από πάνω, οπότε αράζει και πιο πίσω, βλέπει και τις ταινίες του ή παίζει με το PlayStation που από ό,τι βλέπουμε έχει και αυτό πάνω στο γραφείο. Αυτό που δεν βλέπουμε βέβαια σε αυτή την εικόνα είναι ο υπολογιστής. Βέβαια, για τους πιο παρατηρητικούς θα καταλάβετε που είναι αν τσεκάρετε τα καλώδια. Εδώ ο χαμούλης που γίνεται, αυτή εδώ η ωραία μακαρονάδα από καλώδια που συμβαίνει, ο υπολογιστής βρίσκεται εδώ, θα το τσεκάρουμε και σε επόμενη εικόνα. Βλέπω έχει μπόλικα παιχνίδια από PlayStation, γίνεται ένας χαμούλης πραγματικά εδώ πέρα. Θα δούμε και άλλες φωτογραφίες γιατί δεν έχει μόνο PlayStation 4. Αλλά για να πάμε λίγο πιο κοντά και να επικεντρωθούμε λίγο στο τι συμβαίνει πάνω στο γραφείο του και να ξεκινήσουμε το τι βλέπουμε εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω με την οθόνη, η οποία είναι μια LG 29 στα 75Hz. Στην προηγούμενη φωτογραφία, αυτό που είδαμε από πάνω εδώ είναι μια Samsung 4K, που έτσι όπως την κόβω είναι μάλλον κάποια 40, δεν γνωρίζω, δεν μου έχει γράψει. Για πληκτρολόγιο, έχουμε ένα Razer Ornata, που από ό,τι μου έχει γράψει κιόλας είναι λίγο Razer fanboy, οπότε όλα τα περιφερειακά έχει προσπαθήσει εδώ πέρα να είναι Razer. Για ποντίκι έχουμε ένα Razer Basilisk, για mousepad έχουμε ένα Razer Goliathus XXL, για ηχεία έχουμε κάποια Logitech, δεν ξέρω γιατί δεν πήρε στα Razer, μάλλον επειδή ήταν αρκετά ακριβά. Έχουμε λοιπόν κάποια Logitech Z333, ναι, που υπάρχει σε κάθε επεισόδιο πλέον αυτό εδώ το σετάκι με τα ηχεία. Για ακουστικά τώρα που φαινόταν εδώ πέρα, να τα ακουστικά, έχουμε κάποια Razer Nari Ultimate και για webcamera έχουμε μια Razer Kiyo. Να προχωρήσουμε και να τσεκάρουμε τι συμβαίνει κάτω από το γραφείο. Εδώ πέρα τα καλώδια είναι αρκετά καλύτερα μαζεμένα και αλήθεια είναι βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ κατασκευή που έχει αυτό εδώ το γραφείο. Γιατί έχει αυτό το ραφάκι εδώ, τα πετάς όλα μέσα, δεν φαίνεται τίποτα και βγαίνει το αποτέλεσμα μια χαρά. Βλέπω έχει και πετάλια για τη μονιέρα εδώ από κάτω μαζί με το woofer, οπότε ίσως παίζει και τα racing παιχνιδάκια του. Πάμε στην επόμενη εικόνα που εδώ βλέπουμε λίγο πιο σκοτεινά τα πράγματα για να καταλάβουμε τον κρυφό φωτισμό και κάνει και μια έτσι πρώτη εμφάνιση ο υπολογιστή. Είπαμε, έχουμε μια λεντοτενία στο πίσω μέρος του γραφείου. Θα ήθελα να έβλεπα είτε αυτή τη λάμπα εδώ από πίσω αναμένει, είτε να υπήρχε κάτι πίσω από την τηλεόραση για να έδινε το κάτι παραπάνω. Συν ότι βλέπουμε και κάποιο RGB να βγαίνει μέσα από το κουτί. Και από ό,τι βλέπω, αν καταλάβουμε τώρα εδώ πέρα, το κουτί είναι σε μια θέση έτσι που το καμαρώνει από όλο το δωμάτιο. Βέβαια, θα σου πρότεινα, όπως φαίνεται και στην πρώτη εικόνα εδώ πέρα, να βάζεις κάποιο πλαστικό κανάλι για να μάζευε τα καλώδια λίγο καλύτερα, μια και φαίνεται από όλο το δωμάτιο. Αν πάμε όμως στην επόμενη, θα τσεκάρουμε μια διαφορετική γωνία του δωματίου που από ό,τι βλέπω έχει βάλει μια ωραία ταπετσαρία εδώ από πίσω. Έχει μια οθόνη που κοιτάζει το κρεβάτι του, μια τηλεόραση που κοιτάζει το κρεβάτι του. Και από ό,τι βλέπουμε επίσης έχει ένα PlayStation 3 και ένα PlayStation 2 με όλα τα χειριστήρια μάλιστα εδώ πέρα. Οπότε ναι, έχει και τις κονσόλες του. Χαζεύει και στην τηλεόραση όταν αράζει να παίξει στο κρεβάτι του. Μπορεί να παίξει και όλη κάποια κονσόλα ή να δει και κάποια ταινία. Το μόνο που μένει τώρα είναι να τσεκάρουμε και τον υπολογιστή. Μας έχει βάλει και το κουτί του επεξεργαστή από πάνω για να καταλάβουμε λίγο έτσι τι συμβαίνει εδώ μέσα. Βλέπουμε δηλαδή έναν επεξεργαστή που θα έχει ενσωματωμένα γραφικά, αλλά έχουμε και κάποια κάρτα γραφικών και σε αυτό εδώ το build. Οπότε πάλι συνεχίζουμε το μοτίβο που είχε το πρώτο έτσι setup που είδαμε προηγουμένως. Από εκεί επί management εδώ μέσα τα πηγαίνεις εξαιρετικά. Εδώ από πίσω όμως και να λέω, θα ήθελες λίγο περισσότερη δουλίτσα. Κατά τα άλλα όμως το κουτί φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και να ξεκινήσουμε να δούμε τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ μέσα, τα πράγματα που χρησιμοποιεί. Το κουτί μας είναι το Cooler Master Masterbox MB520. Για μητρική έχουμε μια Gigabyte B450M DS3H και αυτή έχει πουλήσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη εδώ μητρική. Πάνω τώρα για επεξεργαστή έχουμε ένα AMD Ryzen 5 2400G, αρκετά παλιότερο με ενσωματωμένα γραφικά, που λογικά τον αγόρασε πρώτα και μετά έβαλε την κάρτα γραφικών. Ο συγκεκριμένος επεξεργαστής ψήχεται από μια Cooler Master Master Liquid ML120L RGB, που αλήθεια είναι, αν και το 120R ψυγείο είναι μικρό, γι' αυτό τον επεξεργαστή είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Για RAM τώρα έχουμε κάποιες G-Skill Trident Z 16GB στα 3200, που για τη δεύτερη γενιά που έχουμε εδώ πέρα σε Ryzen είναι μια χαρά οι συγκεκριμένες RAM. Συνεχίζουμε τώρα λίγο πιο κάτω και θα βρούμε μια κάρτα γραφικών. Μια Sapphire Radeon RX 580 για εσωτερικό χώρο αποθήκευση. Φαίνεται λίγο, ψιλοφαίνεται βασικά πίσω εδώ από τις σωλήνες της υδρόψυξης. Έχουμε έναν Samsung 970 EVO Plus στα 500GB. Έχουμε έναν μηχανικό που λογικά βρίσκεται κάτω από το Shroud στα 2TB που δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Και τέλος για τροφοδοτικό που αυτό θα βρίσκεται σίγουρα εδώ από πίσω. Έχουμε ένα Cooler Master MasterWatt 650W που πιστεύω για το συγκεκριμένο σύστημα φτάνουν και περισσεύουν. Πολύ ωραίο και το δεύτερο setup, η εξέλιξη ας το πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η εξέλιξη από το πρώτο setup. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο τρίτο setup που έχουμε για σήμερα.
Άρα. Το συγκεκριμένο setup είναι ανώνυμο γιατί δεν μου έχει γράψει κάποιο όνομα μέσα στο email. Βέβαια είναι ένα πάρα πολύ όμορφο setup. Η πιο μακρινή φωτογραφία που έχω που ξεκινάμε και με αυτή είναι λίγο σκοτεινή, αλλά ήθελα να τη βάλω μέσα γιατί και θα δούμε εδώ πέρα τους κρυφούς φωτισμούς που συμβαίνει πάνω στο γραφείο που βλέπουμε. Μάλιστα έχει και δύο οθόνες εδώ, RGB, χαμούλη από εκεί πίσω. Έχουμε εδώ πέρα κάποια φωτάκια, έχουμε καναπέ. Αυτό που μου άρεσε το συγκεκριμένο setup είναι ότι έχουμε μια σοφίτα που έχουμε εδώ πέρα και το setup, έχουμε και τον καναπέ. Οπότε έχει ένα δωμάτιο για να αράζει, για να παίζει, για να χαλαρώνει. Και γενικότερα η σοφίτα μου αρέσει να την βλέπω σαν setup, είναι κάτι έτσι πιο χουχουλιάρικο. Αν προχωρήσουμε όμως, θα δούμε έτσι μια πιο κοντινή φωτογραφία από το setup για να καταλάβουμε και λίγο τι συμβαίνει πάνω στο γραφείο. Βλέπουμε και αυτό το κλασικό pattern πίσω στον τοίχο που έχει βαφτεί έτσι με τις χαρτοτενίες και τις διάφορες αποχρώσεις που έχει χρησιμοποιήσει. Έχουμε βραχίωνα για τις δύο οθόνες που τις κάνει έτσι να αιωρούνται, σύνοντι δεν φαίνονται και πάρα πολύ τα καλώδια. Και εδώ πέρα έχουμε κάποια κονσόλα. Αυτή τη φορά δεν έχουμε PlayStation. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχουμε και το Xbox, έχουμε ηχεία, έχουμε μικρό πληκτρολόγιο, αλλά αρκετά μεγάλο mousepad και γενικότερα φαίνεται κάτι αρκετά περιποιημένο. Για να δούμε και τι χρησιμοποιεί εδώ πάνω. Τώρα για οθόνες, έχουμε δύο AOC, η μία είναι 144Hz και άλλη είναι 165. Μην με ρωτήσετε ποια είναι πια, δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπετε ότι και η κωδική είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή είναι C32, G1 η μία και G2 η άλλη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μάλιστα από τους κωδικούς, ξεκίνησε με την G1, έμεινε ευχαριστημένος και προχώρησε και στην επόμενη έκδοση. Κάτι τέτοια μπαλίτσα πρέπει να έχει παίξει. Αν κατέβουμε τώρα έτσι λίγο εδώ πιο κάτω, τι θα βρούμε. Θα βρούμε ένα Moto Speed C62 για πληκτρολόγιο. Για ποντίκι έχουμε ένα Moto Speed V50. Για mousepad έχουμε ένα GMB Gaming που δεν έχω ιδέα. Πρώτη φορά το ακούω το συγκεκριμένο mousepad. Για ηχεία έχουμε κάποια Logitech, αλλά βλέπω ότι έχει κάποια ηχομπάρα που δεν μου έχει γράψει ποια είναι. Και τέλος για ακουστικά, που πού είναι τώρα αυτά τα ακουστικά. Τρέχα γύρευε που τα έχει αποθηκεύσει τα ακουστικά. Έχουμε κάποια Zero Ground Akesi Pro. Στο πάνω τμήμα κιόλας εδώ του γραφείου έχουμε και τον υπολογιστή που νομίζω καταλάβατε όλοι ποιο κουτί χρησιμοποιεί. Ένα αρκετά έτσι best seller που έχει γίνει. Βέβαια τώρα έχει βγει από τη μόδα το συγκεκριμένο, αλλά ναι, έχει πουλήσει πάρα πολύ. Και πάμε να τσεκάρουμε τις επόμενες εικόνες. Αρχικά εδώ πέρα βλέπουμε τον κρυφό φωτισμό πάλι, μια έτσι πιο κοντινή φωτογραφία. Δεν έχει κάτι full extra, έχει ό,τι πρέπει. Α, να και τα ακουστικά εδώ πέρα, εδώ πάνω τα έχει κρεμάσει. Ευτυχώς έχουν RGB και καταλάβαμε που βρίσκονται. Έχουμε λοιπόν λεπτοτενία σε όλο το πίσω μέρος του γραφείου και έχουμε και κάποιο κρυφό φωτισμό πίσω από τις οθόνες. Είναι το πανηγύρι που βγαίνει από τον υπολογιστή. Για μένα παίρνει το OK και σίγουρα είσαι μια χαρά. Προχωράω και πάμε να τσεκάρουμε το σύστημα μέσα. Λίγο σκοτεινή φωτογραφία, βέβαια φαίνονται τα πράγματα. Αρχίζουμε με το cable management που είναι σε OK επίπεδο. Δεν είναι κάτι super duper, αλλά είναι αρκετά όμορφο το αποτέλεσμα. Και να δούμε τα πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αρχικά το κουτί, όπως καταλάβατε όλοι, είναι το Collins Observatory. Για μητρική τώρα έχουμε μια MSI X470 Max, όπου για επεξεργαστή έχει ένα AMD Ryzen 5 3400, 3 στα 3 σήμερα. Έχουμε επεξεργαστές με ενσωματωμένα γραφικά. Βέβαια έχουν μπει και κάρτες γραφικών σε όλα τα συστήματα. Συνεχίζουμε τώρα για ψύξη, έχουμε την stock ψύκτρα που είναι OK. Ξαναλέω όμως, θα ήθελα να βλέπω έτσι μια πιο δυνατή αερόψυξη. Δεν χρειάζεται κάτι τραγικό. Με 30 ευρώ παίρνετε κάτι πάρα πολύ αξιόλογο. Για RAM έχουμε αντίστοιχες με το προηγούμενο setup. Έχουμε κάποιες G-Skill Trident Z 16 GB στα 3200 MHz. Και κατεβαίνουμε τώρα στην κάρτα γραφικών. Που εδώ πέρα έχουμε και την έτσι πιο μεγάλη αναβάθμιση που έχει γίνει σε σχέση με όλα τα setup. Έχουμε μια MSI RTX 3060 Gaming X3 έκδοση. Όμως δεν τελειώνει εδώ πέρα το σύστημα. Για SSD, μαντέψτε ό,τι είδαμε και στο προηγούμενο έτσι setup. Έτσι και εδώ μέσα. Έχουμε έναν Samsung 970 Evo Plus στα 500 GB. Βέβαια εδώ πέρα σε HDD έχουμε πάει στα 4 TB και για τροφοδοτικό έχουμε κάποιο 700 αγνώστου μητρός και πατρός, μιας και δεν μου έχει γράψει περισσότερες πληροφορίες. Στην ουσία είχαμε 3 στα 3 με ενσωματωμένα γραφικά και πλέον έχουν μπει κάρτες γραφικών σε όλα τα συστήματα. Πολύ ωραίο και το τελευταίο και το τρίτο setup για σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η σοφίτα, έτσι αυτό το χουχουλιάρικο που έχει εκεί μέσα. Ευχαριστώ όμως όλα τα παιδιά που μπήκαν στον κόπο να μου στείλουν τα συστήματά τους, τα setup τους. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μου στείλετε και εσείς τα δικά σας setup που βλέπετε αυτό το βίντεο. Δεν έχει σημασία αν είναι παλιά, καινούρια, μικρά, μεγάλα. Ό,τι και να έχετε. Θα βρείτε οδηγίες και email κάτω στην περιγραφή για να μου στείλετε και τα δικά σας συστήματα. Τι άλλο θα κάνετε τώρα, μιας και βρίσκεστε εκεί από κάτω στην περιγραφή. Θα τσεκάρετε τα δικά μου social media, γιατί εκεί πέρα ανεβαίνει έξτρα υλικό. Το κουμπί συμμετοχής που πατήστε το, γιατί στηρίζετε πάρα πολύ την όλη προσπάθεια. Είναι ότι έχετε κάποια πλέον εκτήματα. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι ένα σχόλιο από κάτω. Ποιο setup σας άρεσε, τι σας άρεσε περισσότερο, τι δεν σας άρεσε, οτιδήποτε. Ένα σχόλιο, ένα like, μια εγγραφή, ένα share. Γιατί όλα αυτά, μαντέψτε, είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για αυτήν εδώ την Κυριακή. Να περνάτε καλά και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.